Ευγένιος Τριβιζάς έγραψε αποκλειστικά για το τρένο στο Ρουφ ένα θεατρικό έργο το οποίο παρουσιάζεται σε δύο εκδοχές. Μία μόνο για ενήλικες και μία δεύτερη για παιδιά. Η Τατιάνα Λίγαρη, που δημιούργησε το τρένο στο Ρουφ πριν από 12 χρόνια, μας μιλά για την ευτυχή συνάντηση με τον συγγραφέα. Προσοχή, προσοχή! Το τρένο αναχωρεί για Μπουκαμβίλ. Αν το χέρι σου μου διάζει, το βάρος έκοψο με σιάζει. Αν στα τρώνε ή βαστάζει, μη σε νοιάζει, μη σε νοιάζει. Έχει να κάνει με την ελευθερία στην τέχνη. Βρισκόμαστε σε μια χώρα που ο δικτάτορας της, ο κυβερνήτης της, έχει απαγορεύσει όλα τα αντιπαραγωγικά επαγγέλματα, μεταξύ των οποίων και το δικό μας, έτσι, οι καλλιτέχνες έχουν απαγορευτεί τελείως αυτή τη χώρα. Και γιατί δεν κρίνονται χρήσιμοι για την κοινωνία και για το οικονομικό πρόγραμμα ανάπτυξης αυτής της χώρας. Και τους καταδιώκει και τους καταζητούνται όλοι. Και υπάρχει λοιπόν ένα τελευταίο τρένο, το οποίο φεύγει από αυτή τη χώρα, κάνοντας 7 σταθμούς, και βγαίνοντας από τη χώρα κλείνουν ερμητικά τα σύνορα και πια σε αυτή τη χώρα δεν θα υπάρχει τέχνη, δεν θα υπάρχει πολιτισμός. Είναι περίεργο το πόσο το ανακαλύψαμε στην πορεία ψάχνοντας, το πόσο παράλογα διατάγματα έχουν εκδοθεί από κυβερνήτες, από δικτάτορες, από ηγέτες χωρών που δεν τα χωράει ανθρώπινους. Λες, δεν είναι δυνατόν, θα συνέβαινε σε κάμια άλλη εποχή, το Μεσαίωνα ή κάτι τέτοιο. Δεν είμαι ούτε ο καλός σου, ούτε ο ξέρος σου. Και κοίταξε, δεν θέλω να σε κάνω τέρι μου. Καλύτερα να παντρευτώ μια μαδημένη ταβανόσκουπα παρά μια γελία. Μια φεδρίσα για σένα. Ο Ευγένιος με το γνωστό του παραμυθένιο τρόπο απευθύνεται στους μεγάλους με ένα δεύτερο θέμα μέσα στην ιστορία αυτή, αυτού του σιδηροδρομικού ταξιδιού, το οποίο έχει να κάνει με μια κοπέλα η οποία δεν έχει καθόλου πρόσωπο, δεν έχει μορφή. Δεν μοιάζει ούτε σε μένα ούτε σε σένα. Τότε σε ποιον μοιάζει, στο γείτονα? Άτιμη, θα μου το πληρώσεις αυτό. Yes! Τα μηνύματα του συγκεκριμένου έργου δεν είναι ένα και δύο. Δηλαδή θεωρώ ότι και το θέμα αυτό για ενήλικες, το θέμα της αμορφούλας, παρόλο που πολλά ονόματα είναι παιδικά και μας δημιουργούν αυτή την αίσθηση του παραμυθιού και το πολύ χιούμορ και γιατί κωμωδία είναι το έργο, έχω την εντύπωση ότι είναι πάρα πολύ δυνατό, γιατί σκεφτείτε σε τι κόσμο προτύπων ζούμε και μέσα σε αυτό χάνουμε την ύπαρξή μας, χάνουμε το ποιοι είμαστε, χάνουμε τον αληθινό μας εαυτό. Πώς να αξιοθούμε εκεί που έχουν πάει οι τιμές? Ξέρεις που έχουν πάει οι τιμές των κουκλόσπιτων? 20.000 το τετραγωνικό χιλιοστό! Δεν σκορπούσες τα λεφτά μας σε κακόφημες κούκλες κακόφημων καταστημάτων? Πότε θα είχαμε βάλει στην άκρη? Μέσα από αυτό ο θεατής διασκεδάζει και ταυτόχρονα περνάνε όλα αυτά τα μηνύματα από κάτω. Τερτυλιανός κουλάξινος, ετών 99. Παραλίγο αιωνόδιος, Επάγγελμα, συνταξιούχος καθηγητής λατινικών. Ποιος είναι ο προορισμός σας? Χριστού τη Θεία Γέννηση να πω στο αρχοντικό σας. Προορισμός σας! Απροορισμός μου, πηγαίνω σε ένα reunion. Τι είδους reunion? Παλαιών συμμαθητών μου από την Φουρφουρμβέργη. Είναι όλοι συλλομιλικοί σας? Όχι, εγώ είμαι ο νεότερος. Συναντιόμαστε μία φορά κάθε 10 χρόνια. Η οργάνωσή μας λέγεται Doom. Δείτε αύριο στο lculture.gr πώς ένα σκέιτερ μπορεί παράλληλα να είναι και ένας ενδιαφέρον φωτογράφος. Θυμηθείτε το επόμενο ραντεβού μας, αλλά επειδή οι τέχνες δεν σταματούν ποτέ, μπείτε στον υπολογιστή σας, κάντε κλικ στο lculture.gr και μάθετε τα πάντα για εκδηλώσεις και γεγονότα τέχνης. Τελικά συμβαίνουν πράγματα. Μαζί δεν θα τα χάσουμε. Καλό σας βράδυ!